Πολλές ανακοινώσεις, πολλές προσκλήσεις. Βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είπαμε και το δικό μας θέμα. Ότι δηλαδή, όπως σας έχω γράψει ήδη, αύριο που είναι η μέρα των ερωτευμένων, αν και βεβαίως σήμερα, αν θυμάστε, τον Αρχιεπίσκοπό μας Χριστόδουλο έλεγε ότι σήμερα είναι η μέρα των δύο Αποστόλων Αγίων Ακύλας και Πρισκύλης, που είναι οι άνθρωποι της Ορθοδοξίας, που τέλος πάντων σήμερα θα πρέπει να το γιορτάζουμε. Εν τούτης ξέρετε ότι είναι μια μέρα για όλους σφραγίδα, η 14η Φεβρουαρίου. Και για καταναλωτικούς λόγους και για πολλούς άλλους λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε, πολλοί θα στραφούν σε ζαχαροπλαστεία για τις ωραίες τούρτες με καρδιές, που αύριο θα σας έχουμε και το σχετικό ραπορτάζ. Πολλοί θα στραφούν σε αρκουδάκια, καρδούλες, μαξιλαράκια, πάρα πολλά αντικείμενα, λουλούδια, τα οποία βεβαίως ενδείκνυται για την ημέρα αυτή. Εμείς όμως που σκεφτήκαμε αυτές τις μέρες τι θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε, θα έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να αφήσετε και σε μήνυμα σε μένα, μέσα στο Facebook, αλλά και να τηλεφωνήσετε, για να αφήσετε το ονοματεπώνυμο μόνο, διότι αύριο περίπου τέτοια ώρα θα κληρώσουμε δύο μεταγιών. Το ένα είναι το δέντρο της ζωής, από τη Χρυσοθήκη της Θέμηδας Χατζιωάννου. Το δεύτερο είναι από το κατάστημα Νεφέλη της Ελένης Μαυροστόμου και της ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ το τρίτο δώρο που θα κληρώσουμε θα είναι ένα ρομαντικό δείπνο αύριο το βράδυ στον Κίτσο στις Ελιές του Κώστα Στεφανίδη. Που ο Κώστας Στεφανίδης μας λέει ότι να θυμάστε ότι την επόμενη Πέμπτη είναι η Τσικνοπέμπτη. Οπότε λέει εκεί το βράδυ θα έχει τους αδελφούς Καλλιδόνη Νάτσα Νάτσα, και καταλαβαίνετε με όλα τα υπέροχα ψητά εδέσματα. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι για ένα μικρό πρόλογο. Άρα εμείς αύριο κληρώνουμε τρία δώρα, τα οποία όμως μπορεί να γίνουν και περισσότερα από τις επαφές μας και από τα όσα ρεπορτάζ θα ετοιμάσουμε σήμερα το απόγευμα. Οπότε θέλω να σας πω πως τώρα θα μείνουμε στα επίκαιρα θέματα που σχολιάζει ο Δήμαρχος Καλλιμνίων κ. Δημήτρη Κιακομιχάλης, όπου μας μιλάει για τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ και την προσφυγή που έγινε, για το θέμα στον απολογισμό όσων υπόθηκαν μέσα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για το έξω λιμάνι, την ιστορική διαδρομή που έκανε ο κύριος Μπούκης και όχι μόνο, για τον κύριο Μαστροκούκο μιλάει, για τον κύριο Γιώργο Ψιαρά μιλάει, όλα αυτά στο πρώτο κομμάτι που θα δείτε τώρα, γιατί μετά ακολουθούν κι άλλα, γύρω από τις τουριστικές εκθέσεις, γύρω από τη συμμετοχή μας και στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Κόνσολα για το Καρπάθιο, για προσλήψεις κτλ. Ας δούμε όμως τώρα το πρώτο απόσπασμα. Ήταν αναμενόμενο να κερδιθεί η προσφυγή που έγινε με τον τρόπο που έγινε, θετικά τα αποτελέσματα, οπότε ξεφύγαμε ένα πρόβλημα που ήταν πάρα πολύ... Ναι. Σοβαρό, θα γίνεται μια ένσταση, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Βέβαια. Όμως σε κάθε περίπτωση εμείς ξέραμε ότι είχαμε δίκιο, οπότε τελείωσε θετικά. Τόσο για την Ψέριμο, που είναι πολύ σημαντικό, Κάλυμνος μας τη χάρη Ψέριμο. Του παρόντος επίσημη ενημέρωση για την Ψέριμο ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει μόνο για την Σάμο. Ωραία. Μόλις θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση και για την Σάμο, εγώ τουλάχιστον δεν είναι γιατί. Α, επειδή γράφτηκε στο ναι, ηλεκτρονικό. Δεν την έχω. Ωραία, ωραία. Ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο για την απόφαση της ΣΑΜ. Έχουμε εξελίξεις και για το γενικότερο θέμα των δρομολογίων. Εσείς μας έχετε υποσχεθεί τα πέντε δρομολόγια. Ότι τα πέντε δρομολόγια είναι δεδομένα. Ναι. Και υπάρχουν βάσιμες. Μάλιστα. Έτσι, όχι ελπίδες, θεωρώ περίπου δεδομένο ότι θα υπάρχει και έκτο δρομολόγιο και θα είναι και εξπρές διαμέσου κυκλάδων. Εγώ βέβαια πάντα σε αυτά τα πράγματα είμαι πολύ συγκρατημένος. Ωραία. Γίνονται επαφές. Όταν θα οριστικοποιηθούν. Το ότι η ιστοσελίδα της Blue Star έχει ένα πρόβλημα δεν είναι μόνο για την Κάλυμνο, γιατί υπόθηκε και αυτό. Αναβαθμίζεται η ιστοσελίδα, γι' αυτό αυτή την ώρα δεν εμφανίζονται ακόμα δρομολόγια για κανένα νησί, όχι μόνο για την Κάλυμνο. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πέντε δρομολόγοι αυτή την ώρα και δίνουμε μάχη για το έκτο. Πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα.
Να σταθούμε λίγο στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και στα θέματα τα οποία τέθησαν για το έξω λιμάνι. Πολλές τοποθετήσεις, προβληματισμοί, έτσι. Ελάτε να κάνουμε ένα απολογισμό όλων αυτών που υπόθηκαν. Κύριε Κουκκένη, ακούστε να δείτε. Εγώ, μετά από τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβουλίο, από στο Δήμο, θεωρώ αδιανόητο παλιοί Δημοτικοί Σύμβουλοι για μια μελέτη η οποία έχει μια κινητικότητα 14 χρόνια να μην έχουν καταλάβει, να μην γνωρίζουν ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης. Και εγώ γι' αυτό κάποια στιγμή είχα ανεβάσει τους τόνους μου, ότι βλέπετε ότι είμαι πάντα χαλαρός. Ναι. Και είπα, επί των ημερών μου ζητήσατε τίποτα, ένα χαρτί, τους προκάλεσα, είδατε. Και είπα μάλιστα ότι εάν έχετε ζητήσει με ένα χαρτί να πάρετε την μελέτη, να την δείτε, μόνο ότι συμμετείχανε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και τα όποια μισόλογα, ότι δήθεν έτσι, ότι δήθεν αλλιώς, Έλληνες δηλαδή, είμαστε σοβαροί άνθρωποι, γνώριζαν τα πάντα, πήγε να γίνει ένα πολιτικό παιχνίδι, έσω παραταξιακή αντιπαράθεση ήταν δηλαδή, Μαστροκούκου απέναντι στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ο πρόεδρος εξιστόρισε ιστορικά την πορεία της μελέτης, τώρα τελειώνει η μελέτη, το λιμάνι θα γίνει ένα λιμάνι υψηλών προδιαγραφών που θα καλύπτει αναπτυξιακά τις ανάγκες Καλλίνου για πολλές δεκαετίες. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι το να κλαίμε πάνω σε χυμένο γάλα, χωρίς λόγο, διότι είναι αδιανόητο τώρα να βγω και να ισχυριστώ ότι ένα έργο, μια μελέτη που παλεύεται 10 και πλέον χρόνια, δεν είχα άποψη. Τότε πάω σπίτι μου. Τότε να πάω σπίτι, το λέω πολύ κομψά, ακούστε. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές αντιπολιτευτικές. Εγώ δεν δέχομαι τον Γιάννη τον Μαστροκούκο να πει, ας πούμε, ότι δεν πήρε είδηση τόσα χρόνια. Γιατί κάποιος βουλευτής, υπουργός, πήγε νύχτα όπως κατήγγειλα, το είπα προχθές, με την κορδέλα και μετρούσε και στην περιοχή των σφαγείων. Εντάξει, τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που, με το οποίο έκλεισα την συνεδρίαση, που είπα ότι ενδιαφέρεται ότι θα ενοποιηθούν, θα καταργηθούν λιμενικά ταμεία και θα υπάρχει ένας κεντρικός φορέας. Και εκεί είναι το δύσκολο θέμα. Εγώ, αν όχι στο επόμενο, σε κάποιο από τα επόμενα, αλλά σύντομα δημοτικά συμβούλια, θα το φέρω θέμα να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, για να μην βρεθούμε κάποια στιγμή το φιλέτο του λιμανιού μας να πηγαίνει σε χέρια κάποιου φανς ή σε κάποια χέρια ιδιώτη και να μην ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να μην φτάσουμε στο σημείο προκειμένου να θέλει να πάει να παίξει ένα παιδάκι σε αυτή την αχανή πλατεία, να θέλει και εισιτήριο ή θα πρέπει να μας δώσει την άδεια ο χι φορέας που διαχειρίζεται το λιμάνι. Ανοίγω βέβαια και μια μικρή παρένθεση, επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση είχατε ακούσει και την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Γιώργος Ψαράς με το θέμα των φορτηγών. Ακούστε. Ο κύριος Ψαράς, εγώ θα έλεγα το εξής, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ήταν 5 χρόνια αντιδήμαρχος. Εγώ δεν θα πω τι κάνανε. Αλήθεια το λέω, δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνω πίσω. Τι κάνανε, μία μελέτη είχε μείνει μόνο, η γεωτεχνική μελέτη. Όταν έφυγα εγώ το 2014, είχα αφήσει τη γεωτεχνική μελέτη. Και όπως είδες χθες, κυρία Κουγιαίνη, και είδαν και οι τηλεθεατές, ωραία, έλειψε ο κύριος Γαλουτζής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε άνθρωπος, παράταξη είναι, να πει 5 κουβέντες, συγγνώμη. Περίμεναν τον κύριο Τηλιακό, ο οποίος δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος, να έρθει να μιλήσει. Άλλωστε, γνώριζαν ότι θα ζητήσει το θέμα αυτό. Μπορούσαν να τον έχουν και δίπλα τους, αν δεν ήξερε κανένας το θέμα. Να μην λέει ο κύριος Ψαράς τέτοια πράγματα, διότι 5 χρόνια ήταν κορυφαίος, αντιδήμαρχος ήταν. Τι πίεση άσκησε προκειμένου να είχε περπατήσει το λιμάνι. Και αυτό που συζητάμε τώρα να είχε ολοκληρωθεί. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί. Τώρα τελειώνουμε. Η γεωτεχνική μελέτη θα ανατεθεί, θα ολοκληρωθεί και θα είναι ένα σούπερ όριμο έργο προκειμένου να βρούμε τη χρηματοδότηση και να γίνει και ο σχετικός διαγωνισμός προκειμένου να προχωρήσει, ξεκινήσει και να υλοποιηθεί. Ωραία.
Αυτά λοιπόν δήλωσε, αγαπητοί μου φίλοι, ο Δήμαρχος Καλλιμνίων, κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης. Σας είπα ότι λίγο μετά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, άγγιξε το ζήτημα των τουριστικών εκθέσεων, την σύσκεψη που έγινε με δημάρχους νησιών της περιφερειακής μας ενότητας στο Υπουργείο Τουρισμού με τον κύριο Μάνο Κόνσολα, και δεν ήταν η Κάλλιμνος εξηγώντας ότι είχε προηγηθεί η δική τους σύσκεψη. Και πάμε να δούμε και άλλα θέματα προσλήψεων που κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Όπως βέβαια είχαμε πληροφορηθεί ότι με στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών θα βρισκόταν λίγο μετά στο Καρπάθιο, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, για να δει πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, την πορεία μέχρι τώρα των εργασιών και τι ακριβώς απομένει. Γιατί όπως λέει και ο ίδιος, καμιά φορά μπορεί να μην είναι μεγάλος ο επίλογος των εργασιών, αλλά η ουρά λέει να είναι αρκετά μακριά. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Και αμέσως μετά βέβαια βρέθηκε η κάμερα του Αιγαίου TV στο Καρπάθιο, επί τόπου, έτσι ώστε και να δούμε πού βρίσκεται το κτίριο και θα το δείτε κι εσείς, και να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος και να πει όλα όσα πρέπει γύρω από αυτό. Τώρα, θέλω να σας πω όμως και κάποια πράγματα πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, στο τελευταίο πακέτο, που θα γίνουν αυτές τις μέρες. Και βεβαίως αποκριάτικες μέρες, ενώ την άλλη Κυριακή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και πάλι την παρέλαση των σχολικών τμήματων και όχι μόνο. Όμως τώρα εδώ βλέπω το 3ο Δημοτικό Σχολείο και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μας λέει, η Καταρίνα Καθοπούλη: «Αγαπητοί γονείς και φίλοι, σας περιμένουμε την Κυριακή 16 του μήνα στις 4 το απόγευμα στο Mad Cafe να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα σε ρυθμούς καρναβαλιού. Φορέστε την καλή σας διάθεση και ελάτε να διασκεδάσουμε», λέει. «Η τιμή εισόδου είναι 4 μόνο ευρώ και περιλαμβάνει βεβαίως το αναψυκτικό, το τσάι, τον καφέ σας. 3ο Δημοτικό Σχολείο, σας περιμένουμε, ντυθείτε μασκαράδες και ελάτε να κουνηθούμε σε ρυθμούς καρναβαλικούς». Επίσης, να σας θυμίσω, Κυριακή. Και εμείς βέβαια θα βρεθούμε εκεί για να δούμε το έργο «Οίκος Απάτης» με τα μέλη της θεατρικής ομάδας που σκίζουν κυριολεκτικά και μπράβο τους. Ενώ 7 με 11.30 το βράδυ έχουμε κάλεσμα από το Λύκειο Ελληνίδων Παράστημα Καλλίμνου. Ελάτε στο αποκριάτικο οικογενειακό μας γλέντι που θα γίνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στους Στάλας στις Μυρτιές. Θα διασκεδάσουμε με την ορχήστρα του Πέτρου Καλοδούκα. Το γλέντι θα είναι από τις 7 μέχρι τις 11.30. Θα απολαύσουμε το πλούσιο πιάτο που προσφέρει το κατάστημα με τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ χωρίς ποτά. Σας περιμένουμε να βρεθούμε με κέφι για μια αξέχαστη βραδιά. Και αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας θυμίσω και ότι αυτό που λέγαμε, ο Δήμος Καλλιμνίων, σε συνεργασία με τον όμιλο Atlantica Hotels and Resort, διοργανώνει ανοιχτή ημέρα καριέρας, αλλά είναι για την 5η, 12 Μαρτίου. Έχουμε ακόμη αρκετό καιρό για να σας το υπενθυμίζουμε και για να κάνουμε κι εμείς και τις σχετικές συνεντεύξεις. Ό,τι κι αν είναι, είναι πάντως για θέσεις εργασίας, για όλους εσάς που πολλές φορές φίλοι από την Κάλλιμνο μπορεί να βρεθούν σε κάποιο νέο ξενοδοχείο της Πάτμου, της ΚΟ κτλ. Εδώ είναι μία πρόταση γύρω από αυτό. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, θα πάμε τώρα στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν γυρίσουμε θα παρακολουθήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης, όπου ανάμεσα στα θέματα είναι και του σχολείου του 4ου Καρπαθίου, και αμέσως μετά θα δείτε και την επίσκεψη εκεί επί τόπου. Όλοι εμείς εδώ σας αποχαιρετάμε, σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας και ανανεώνουμε για αύριο, ημέρα των ερωτευμένων, το τηλεοπτικό μας ραντεβού, που θα έχουμε βέβαια και την κλήρωση, αλλά θα έχουμε και ρεπορτάζ γύρω από τα όσα έχουν βάλει και στολίσει τα εμπορικά μας καταστήματα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.